παρουσιάστηκαν σε ένα ακόμη κρίσιμο παιχνίδι αμυντικά προβλήματα. Τα γνωστά και σοβαρότατα αμυντικά προβλήματα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με την πολύ καλή απόδοση της ΑΕΚ αποτέλεσαν τα στοιχεία που έδωσαν τη μεγάλη νίκη πρόκριση με 3-0 στην Ένωση για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Συνολικό σκορ 4-1 για την ομάδα του Παθιακάκη, ο οποίος δικαιώθηκε για την τοποθέτηση του εξαιρετικού Βουλγαρου Πέτκοφ στο κέντρο αντί στα άκρα. Απλά πιστεύω ότι το σημερινό αποτέλεσμα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν αλλάζουμε τον προγραμματισμό και τα σχέδια τα οποία έχουμε βάλει με τη διοίκηση. Και σε αυτά τα σχέδια στον προγραμματισμό θα απαντήσουμε για τη νέα χρονιά. Ο Ντέμις Νικολαίδης σημάδεψε το δοκάρι στο 19, στο 27 όμως με κεφαλιά ψαράκι βρήκε το στόχο και έγραψε το 1-0. 4 λεπτά αργότερα ο Κοπιτσής εκτέλεσε το φάουλ. Ο Δέλας μπέρδεψε Προυσανίδη και Ελευθερόπουλο. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0 μέσα σε αποθέωση. Η φάση στην οποία ουσιαστικά κρίθηκε το μάτς ήταν στο 40. Ο Γιανακόπουλος απέτυχε από κοντά να μειώσει για τους φιλοξενούμενους με τον Ατματζίδη να κρατάει ανέπαφη την εστία του. Ενεσόνιο τελειανατόρημα, νονεζίστε. Είπε ότι γενικά έμεινε ικανοποιημένος και από τα δύο μάτς, γιατί και ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι έκανε ευκαιρίες, είχαμε και εμείς τα δοκάρια, μπορεί και σε εμάς να μην δόθηκε κάποιο πέναλτι και γενικά η ομάδα δείξε θέληση να προκριθεί. Τώρα καμιά ομάδα δεν είναι τέλεια. Και δεν πρέπει μόνο να κερδίσεις, αλλά και να κάνεις κάποια παιχνίδια. Στην επανάληψη, συγκεκριμένα στο 48, ο Μίλεν Πέτκοφ με άψογη ενέργεια ευνηδίασε τον Ελευθερόπουλο και πέτυχε το 3-0. Απόλυτη κυριαρχία της ΑΕΚ, νέο δοκάρι από το Μαλαδένη στο 51, η λήξη του αγώνα βρήκε τους μεν ποδοσφαιριστές του Παθιακάκη να πανηγυρίζουν, τους δε του Μπιγκό να σκέπτονται τη δύσκολη συνέχεια στο πρωτάθλημα. Το κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να ήταν ήρεμο μετά το ντέρμπι. Η ένταση όμως μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Συγκεκριμένα 200 περίπου οπαδοί των Ερυθρόλευκων ξέσπασαν την οργή τους για την ήττα της ομάδας, προκαλώντας καταστροφές στα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών. Η τετράδα του κυπέλου. Άνδρες των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων έξω από την κεντρική πύλη των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Εκεί περίπου 300 οπαδοί του Ολυμπιακού τα έκαναν κατά το κοινό συλλεγόμενο. Κυρίες και κύριοι, γυαλιά καρφιά, έντονα δυσαρεστημένοι, εξοργισμένοι θα λέγε κανείς από την ήττα της ομάδας τους στον αγώνα με την ΑΕΚ. Την πλήρωσαν τα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών. Περίπου 20 αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Δεν έχουμε εικόνα μέσα από τις εγκαταστάσεις, διότι δεν επιτράπει η είσοδος των τηλεοπτικών συνεργείων για να τραβήξουν κάποια πλάνα από τις ζημιές στα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα να θυμηθούμε, θα έχουμε το σχόλιο και των δύο καλεσμένων για όσα έγιναν, αλλά πριν απ' όλα να περάσουμε στη δράση, να θυμηθούμε τι έγινε ακριβώς στο στάδιο Νίκος Γκούμας και πώς η ΑΕΚ πήρε αυτή τη μεγάλη πρόκριση επί του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που είδατε απευθείας από το Μέγκα. Στην περιγραφή είναι ο Αλέξης Πυρόπουλος. Το πέρασμα του Δέλα δεν έγινε. Νικολαίδης με τον Αμανατίδη. Αδιαγώνιο σουτ στην κλειστή γωνία του Ελευθερόπουλου που δεν ανησύχησε από την ενέργεια του Νικολαίδη. Σέντρα από τον Ελάκη. Ο Ελευθερόπουλος τεντώθηκε. Αλλίωσε την τροχιά της μπάλας. Το σουτ από τον Καψή στα σώματα. Κοπιτσής καθώς η φάση δεν τελειώνει. Ο Πουρσανίδης όπως. Ο Λάκης στο σώμα του Τζόρτζεβιτς και κόρνερ. Και το κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Dragan Čirić στο 19. Κεφαλιά δοκάρι, δεν περνάει μπάλα από την κεφαλιά του Μαλαδένη, αν πρόλαβα να δω καλά. Και τώρα η επέμβαση από τον Αμανατίδη, ξανά κόρνερ. Καλή κίνηση από τον Ιουγκοσλάβο, ο Γιανακόπουλος και ξανά ο Τζόρτζεβιτς. 22ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πλησιάζει επιλητικό στο σουτάουτ. Η πρώτη ευκαιρία, καθαρή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φτάσει στο γκολ στο 22. Τώρα βασίλει στην άμυνα ο Μαλαδένης, ο Χούτος, ο Δέλας. Ο Ζήκος έχει τη δεύτερη ευκαιρία. Ο Κοπιτσής με τον Αμανατίδη που άφησε τον Νικολαίδη για να κλείσει εκεί την σέντρα, η οποία πάντως βγήκε. Ο Ανατολάκης έκοψε όχι για πάντα και ο Νικολαίδης με κεφαλιά που έφαγε με το πρόσωπό του χορτάρι, αλλά έκανε τη δουλειά. Ανοίγει το σκορ για την Ένωση στο 26. Ένα πέρα από κάθε αμφιβολία δίκαιο προβάδισμα για την ΑΕΚ με αυτή την κεφαλιά του Νικολαίδη, που έφτασε με το πρόσωπο σχεδόν ως το φόρτο και σε αυτή τη φάση διαρκείας, πολιορκίας θα λέγει κανείς, της άμυνας του Ολυμπιακού που ξεκίνησε από το φάουλ. Ο Νικολαίδης θα παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα από τον Βασάρα. Εδώ ο Ανατολάκης διώχνει σε πρώτη φάση. Και εδώ, στα νότα του Ανατολάκη, ο Νικολαίδης μπροστά στον Ελευθερόπουλο βρίσκει τον τρόπο για το 1-0 μετά την assist από τον Βασίλη Λάκη. Είναι το φάουλ
με τον Κοπιτσί, μπάλα χαμηλά, περνάει από όλο τον κόσμο, 2-0 η ΑΕΚ το 31. Έχω την εντύπωση ότι ο σκόρερ είναι ο Κοπιτσίς, αλλά δεν παίρνω και όρκο, μπορεί και έναν ο Δέλλας που παρενευλήθη στην τροχιά. Ό,τι και αν συμβαίνει, η ΑΕΚ σε 5 λεπτά μέσα, από 26 ως το 31, φτάνει στο 2-0 με την σέντρα σουτ από το φάουλ του Χάρη Κοπιτσί. Η άμυνα του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά δεν είχε απαντήσεις. Όχι, δεν την ακουμπάει κανείς, ούτε ο Πουρσανίδης, ούτε ο Δέλλας, ούτε φυσικά ο Ελευθερόπουλος. Ακόμη μια φορά είναι ξεκάθαρο ότι σκόρερ του γκολ στο 31 είναι ο Χάρης Κοπιτσής. Μαυρογεννίδης μπροστά στον Κοπιτσή, πάει να κερδίσει και τη δεύτερη κόντρα, μπαίνει ο Μαυρογεννίδης, γυρίζει και ο Ατματσίδης σώζει στο σούτ του Γιαννακόπουλου, καθώς ο Ολυμπιακός από τις αλλεπάλληλες κόντρες που κέρδισε καταρχήν ο Μαυρογεννίδης έφτασε πολύ κοντά στο 2-1 με τον Γιαννακόπουλο, αλλά ο Ατματσίδης απάντησε όπως θα περίμενε και ο οποιοσδήποτε φίλος της ΑΕΚ, εδώ ο Ανατολάκης παίρνει κίτρινη κάρτα, Πέτκοφ. Διανύει τα 20 μέτρα που είχε στη διάθεσή του και τελειώνει μόνος τη φάση με ένα σουτ στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου, ψυχρό γκολ για την ΑΕΚ, γκολ πάντως με τον Μίλεν Πέτκοφ. Βρήκε 20 μέτρα, είπαμε, τα διήνυσε και μπροστά στον Πουρσανίδη έπιασε ένα φαινομενικά όχι ιδιαιτέρως επικίνδυνο σουτ που ωστόσο έστειλε την μπάλα χαμηλά στη γωνία. Για να δούμε, Μαλαδένης από κανονική θέση απέναντι στον Ελευθερόπουλο με αυτή την λόμπα η μπάλα στο δοκάρι στο 51 και απέναντι ο Μαλαδένης τον βλέπει ο Νικολαίδης. Έρχεται από πίσω και ο Τσίρις, ωστόσο ο Νικολαίδης επιλέγει τον Χρήστο Μαλαδένη που κάνει το διαγώνιο shoot out. Καλή αντεπίθεση για την ΑΕΚ, δίχως αποτέλεσμα μεν. Μάλλον ο Πέτκοφ ήταν ο σκόρερ του τρίτου γκολ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 3-0 λοιπόν, ασφαλώς καθαρή, κρυστάλλινη αυτή η πρόκριση για την ομάδα της ΑΕΚ. Και η πρώτη ερώτηση είναι για τον Χάρη Κοπιτσή. Μια πρόκριση, μια νίκη και πρόκριση υπερπολίτιμη για σας, ένα παιχνίδι που ήταν όλα για όλα. Ήταν δίκαιη πρόκριση. Μπήκαμε αποφασισμένα μέσα στο αγωνιστικό χώρο και παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Ευχαριστήσαμε και τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο και αυτούς που το παρακολούθησαν από την τηλεόραση και φύγανε όλοι ικανοποιημένοι. Ναι. Χάρη, όπως έζησες το παιχνίδι, όσο είναι δυνατόν να έχεις γνώμη δηλαδή μέσα από το γήπεδο και από την ένταση, σε ποια σημεία ποδοσφαιρικά κρίθηκε το μάτς αυτό, κατά τη γνώμη σου? Αυτό κρίθηκε στην αποφασιστικότητα που υπήρχε από πλευράς μας. Φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επίσης και να το κάνουμε, είναι ο μόνος στόχος που έχουμε αυτή τη στιγμή.